Νόλακα, καλησπέρα σας. Και συγχωριανή μου θέλω να πω, η Κατερίνα, γιατί είμαστε από το ίδιο χωριό και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μετέχουμε και εκείνη, βεβαίως, πολύ περισσότερο από μένα και εγώ όσο μπορώ, σε αυτό το περίφημο κίνημα της περιοχής κατά της επένδυσης αυτής της Ελληνικός Χρυσός. Ο Θεός δεν κύριε Εγκλές, θα μας εξηγήσει. Γεια σου, Συγχωριδημήτρη, Συγχωριανέ. Γεια σου, Κατερίνα. Θα μας εξηγήσει πώς, κατά τη γνώμη της, παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία στα έργα του Κοκκινόλακα. Και την ίδια στιγμή έχουμε μέσω Skype τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον κύριο Γιώργο Ζουμπά. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, σας ακούω. Θα ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Εγκλέση. Να μας εξηγήσετε τι περιλαμβάνει η ερώτηση. Εσείς λέτε με λίγα λόγια ότι παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία. Τι ζητάτε ακριβώς από τον κύριο Φάμελο, αν δεν κάνω λάθος? Ναι. Με την διαφορά ότι δεν το λέω εγώ ότι παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά οι ίδιοι επιθεωρητές περιβάλλοντος, με τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης, οι οποίες εκδόθηκαν το 31 του 2019. Αυτές είναι οι τελευταίες που υπήρξαν, γιατί υπήρξαν και προηγούμενες πράξεις βεβαίωσης παράδοσης από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, όπου αναφέρονται σε πάρα πολλές παραβιάσεις, οι οποίες έχει επιτελεί η Ελληνικός Χρυσός κατά τις εργασίες της στην περιοχή. Στην ουσία έχει παραβιάσει σχεδόν όλους τους όρους της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Αυτό για μας σημαίνει ότι για άλλη μια φορά δικαιωνόμαστε. Δεν είναι καινούριο για μας αυτό το πράγμα ότι η Ελληνικός Χρυσός παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς όρους. Συμβαίνει από το 2010 που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Πάντα το λέγαμε. Βέβαια, δεν υπήρχαν τότε, ούτε ενδιαφερόταν κανείς να γίνουν έλεγχοι από τις επιθεωρήσεις περιβάλλοντος. Mm-hmm. Σήμερα, με τις δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες, ξέρετε ότι είναι εντελώς υποστελεχωμένη η επιθεώρηση περιβάλλοντος και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν, τουλάχιστον γίνονται κάποιοι έλεγχοι και βεβαιώνονται κάποιες παραβάσεις. Κυρία Εγκλέση, μια ανατελεία. Να ζητήσουμε ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο Βιτάλη και τον κύριο Χατζηνικόλα, αν θέλουν να κάνουν για το θέμα, για να σας αποχαιρετήσουμε. Ναι. Εγώ, η ερώτηση, εγώ κάνω ένα σχόλιο. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν μπορώ, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, για να μην κατηγορηθούμε ότι πάμε μονομερώς προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Στην περιοχή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με αυτή την επένδυση. Εγώ λέω πάντοτε ότι εγώ είμαι από εκεί, από την Ερυθρό Χαλκιδική συγκεκριμένα, και λέω κάτι. Ήξερα από τη μέρα που γεννήθηκα, εγώ, η μητέρα μου, οι πάντες, ότι αυτός ο τόπος εκεί βασίστηκε όχι με ευθύνη των πολιτών, με κεντρικές πολιτικές από την κεντρική διοίκηση, σε ένα...